Ορθά τροποποιείται το άρθρο 79 του ποινικού κώδικα και καθιερώνεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η τέλεση της πράξης από εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Βεβαίως. Αλλά όταν η πράξη σάγεται από μίσος εναντίον του σεξουαλικού προσανατολισμού και των σεξουαλικών επιλογών του παθόντος, γιατί δεν θέλετε να αποτελεί ιδιαίτερη περίσταση επιβαρυντική? Και σας καλώ, έχετε την δυνατότητα στην σχετική ρύθμιση να συμπεριλάβετε και αυτό που λίγο πριν ανέφερα, ότι δηλαδή είναι επιβαρυντική περίσταση και όταν άλλος επιλέγει να επιτεθεί σε κάποιον με παράνομη πράξη και η πράξη του άγεται από μίσος εναντίον του σεξουαλικού προσανατολισμού του παθόντος. Αλλά βλέπετε, οι αγγυλώσεις δεν σας επιτρέπουν ούτε και αυτό το στοιχειώδες να κάνετε. Και σας καλώ λοιπόν να δεχθείτε αυτή την πρόταση, την οποία βεβαίως προφορικά υποβάλλω, έχοντας πάντοτε την βεβαιότητα ότι αν θέλετε μπορείτε να την αποδεχθείτε, έστω και αν η πρότασή μας δεν είναι κατατεθειμένη ως συγκεκριμένη τροπολογία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτημα είναι, αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα αυτή η ρύθμιση η οποία γίνεται με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης? Η πρώτη σκέψη που μπορεί ο καθένας να κάνει είναι ότι πράγματι αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Προσέξτε όμως τον κίνδυνο. Αυτό το πρώτο βήμα καταγράφεται με όλες εκείνες τις επιφυλάξεις και τον αντιδραστικό προβληματισμό, πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να διαμορφώσει ένα τετελεσμένο γεγονός και πάλι να σπέβδουμε μετά από χρόνια και καιρούς να ρυθμίσουμε την όλη υπόθεση κατά το πώς τουλάχιστον εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να ρυθμιστεί. Δηλαδή σήμερα αυτό το οποίο φαίνεται ως ένα πρώτο θετικό βήμα εμπεριέχει όχι μόνο ως σπέρμα, αλλά ως ιδεολογία με την ευρύτητα του όρου, ότι πρέπει να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση του Συμφώνου της Ελεύθερης Συμβίωσης όλοι και όλες εκείνοι και εκείνες που έχουν έναν ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό, έναν προσανατολισμό ακριβέστερα σεξουαλικό της δικής τους επιλογής. Και αυτός είναι ο ορθός όρος. Ακριβώς γι' αυτό αμφισβητούμε και δεν θέλουμε να ψηφίσουμε επί της αρχής το σχέδιο νόμου. Διότι είναι τραυματισμένο αυτό το βήμα. Είναι αδύναμο αυτό το βήμα και είναι και υπονομευτικό της συνολικής αντιμετώπισης του ζητήματος που έπρεπε να γίνει με άλλη σαφήνεια, με άλλη καθαρότητα και με άλλη κοινωνική αντίληψη για τα πράγματα. Έτσι έχουν, κύριε Υπουργέ, τα ζητήματα. Επαναλαμβάνω, εμείς υποψιαζόμαστε, γνωρίζουμε τις αντιδράσεις αντιδραστικών θυλάκων. Γνωρίζουμε τις αντιδράσεις μέρους της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε τις αντιδράσεις που έχετε μέσα από τους ίδιους τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά επιτέλους δεν είναι δυνατόν να νομοθετούμε με όλες αυτές τις προκαταλήψεις που υπονομεύουν, φαλκιδεύουν την προοδευτική εξέλιξη και πορεία της χώρας. Είναι πάρα πολύ απλό. Έστω και σήμερα, εάν αλλάξετε την διατύπωση και θελήσετε το σύμφωνο να αφορά σε ανθρώπους, όπως εμείς προτείνουμε, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα. Διαφορετικά, έχω την άποψη, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το βήμα είναι μετέωρο. Και ως μετέωρο είναι αναποτελεσματικό. Και ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνο για τους λόγους που προανέφερα. Υπονομεύει αυτό το μετέωρο βήμα μια ρύθμιση η οποία θα ήταν αντίστοιχη προς τις ανθρώπινες ελευθερίες, προς τα ατομικά δικαιώματα. Θα ήταν μια ρύθμιση, αυτή που υποστηρίζουμε, πλήρως εναρμονισμένη με την σταθερή διεκδίκηση η κοινωνία να αναπτύσσεται με απόλυτο σεβασμό στα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κουβέλη. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος.